Και ο οικονομολόγος Μιχάλης Φλωρεντιάδης. Καλησπέρα και στους δύο, καλωσορίσατε. Κύριε Φλωρεντιάδη, μπήκε το νερό στο αυλάκι, θα λέγαμε από χθες. Συνεπώς, ποιο είναι το στοίχημα, λέτε, για την Τράπεζα Κύπρου αυτή την ώρα? Κύριε Τσούρλη, είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο θα κριθεί από το έργο του. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε υπέρ ή κατά ορισμένων προσωπικότητων και ανθρώπων εκλογής. Θα δούμε όμως από το έργο του και θα κριθεί αυτό με το πώς θα προχωρήσει η Τράπεζα Κύπρου. Βγήκε από τη διαδικασία εξυγίασης, αλλά όπως αναφέρατε, έχει να υποβάλει σχέδιο στην Κομισιόν και σχέδιο αναδιάρθρωσης. Πρέπει να το φέρει πέρα σε αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνει η κτηματική τράπεζα ή όχι. Και πρέπει να γίνει τι θα γίνει στα εξυπηρετούμενα δάνεια. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με συγχωρείτε. Και οπωσδήποτε χρειάζονται επειγόντως, και χαίρομαι που το είπε και ένας διοικητικός σύμβουλος, λογαριασμοί και στοιχεία. Αυτό το χρειαζόμαστε άμεσα και το είπαν και οι παλαιοί μετόχοι για να μπορεί να εξηγηθεί. Λογαριασμοί και στοιχεία εννοείται της παρούσης κατάστασης της τράπεζας. Φυσικά, ναι. Φυσικά για τα προηγούμενα και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτό είναι έργο των ερευνητικών επιτροπών. Η ουσία τώρα είναι η αυτοψία στην τράπεζα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε εκτιμήσεις. Ναι. Δεν μου λέτε, συμφωνείτε ότι μεγαλύτερο βάρος αυτή την ώρα έχει επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου παρά των προσωπικότητων του Διοικητικού Συμβουλίου? Παρόλο που είναι οι δεύτεροι που θα διορίσουν τον πρώτο, εντούτοις ο πρώτος είναι που θα κάνει τη σκληρή δουλειά, έτσι? Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αυτό που στέκεται μεταξύ των ιδιοκτητών της επιχείρησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, και της εκτελεστικής εξουσίας, ας το πούμε, της εκτελεστικής διεύθυνσης, συγγνώμη, που θα είναι ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής. Άρα αυτός θα ασκεί τη διοίκηση την μέρα σε μέρα. Βέβαια, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει στρατηγική κατεύθυνση. Έχει πολύ κρίσιμο ρόλο και αυτό για τον καθορισμό αυτού. Αλλά σίγουρα, εάν επιλεχθεί μια αξιόλογη προσωπικότητα ως ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής, πιστεύω ότι θα δώσει την ανάλογη εμπιστοσύνη στην τράπεζα. Εξωτερικός, δηλαδή, πρέπει να είναι? Εγώ νομίζω ίσως βοηθήσει να είναι εξωτερικός, αλλά είναι θέμα του Συμβουλίου να Σωστό. Το εξετάσει. Κύριε Πλατή. Ουσιαστικά, αγαπητέ Χρήστανθε, η θέση μου ήταν από την αρχή αυτής της ιστορίας ότι έπρεπε η πολιτική με ομικρογιώτα και η πολιτική με ήταν να κρατηθεί μακριά από την Τράπεζα Κύπρου. Δεν κερδίζονται η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταθετών με τις πολιτικές αναμίξεις, και δυστυχώς αυτό το οποίο είδαμε είναι ουσιαστικά μια διαδικασία πολιτικού διορισμού. Η αρχή εξυγίανσης κατά τα 2/3 ουσιαστικά ελέγχεται πρακτικά από τον Υπουργό Οικονομικών, και γι' αυτό το λόγο είχαμε 15 από τους 16 που έχουν αυτή τη στιγμή επανδρώσει το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι αυτοί οι οποίοι είχαν προταθεί από την αρχή εξυγίανσης. Ας μην πάμε στο παρελθόν, λάτε στο σήμερα. Όχι, δεν είναι παρελθόν, είναι ακριβώς. Εσείς λέτε ότι η πολιτική είναι παρούσα στην τράπεζα. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό το οποίο θα πω παραπέρα. Ελάτε. Θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει χωρίς καμιά αμφιβολία. Ότι? Ουσιαστικά, μέσα από τις γνωστές πια συνθήκες αδιαφάνειας στην χρηματοδότηση τόσο των κομμάτων όσο και των πολιτικών προσώπων, ενδεχομένως οι μεγαλοφιλέτες του τραπεζικού μας συστήματος να έχουν μια πολύ σημαντική πίεση στο πολιτικό σύστημα, το οποίο φαίνεται ότι μέσα από αυτό το οποίο έχω περιγράψει προηγουμένως να ελέγχει την διαδικασία εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου. Θέλω και γι' αυτό το λόγο καθαρά, η Πέτρα, να θα το πω πιο καθαρά, αφού του ολοκληρώσω. Ολοκληρώσω τους ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει αυτό που λέει τώρα. Η Πέτρα έχει πει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τι? Ότι κινούμαστε αυτή τη στιγμή μακριά από την εισήγηση για διάσπαση της Τράπεζας Κύπρου. Και αυτό εγώ το διασυνδέω χωρίς καμιά αμφιβολία στο μυαλό μου. Ναι. Με το γεγονός ότι οι διορισμοί του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ουσιαστικά πολιτικοί διορισμοί από συγκεκριμένη πολιτική πλευρά. Εσείς ουσιαστικά υπενήσεστε ότι ο διορισμός αυτός των προσωπικότητων έγινε για να εξυπηρετήσει τους developers, ώστε αυτοί να μην καταβάλουν αυτά που οφείλουν στην τράπεζα. Τώρα έτσι χοντρά. Αυτό λέτε. Ουσιαστικά θα υπάρξει μια διελκυστίνδα. Γιατί οι Ρώσοι από την άλλη, που είναι προϊόν συμβιβασμού η συμμετοχή των Ρώσων, δεν θέλουν φυσικά να χαριστούν στους όποιους μεγαλοφιλέτες, που δεν αφορά μόνο developers αλλά και μεγαλοφιλέτες. Έχασαν λεφτά οι συγκεκριμένοι. Επειδή ουσιαστικά αφορά καταθέτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έγιναν ουσιαστικά μέτοχοι. Άρα υπάρχει μια διελκυστίνδα. Η μεν να θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη των τραπεζών, ή δεν να θέλουν να προστατεύσουν τους μεγαλοφιλέτες. Ποιος χάνει?
μπορεί να αντέξει η τράπεζα να μην εισπράξει τα οφειλούμενα. Εγώ θα απαντήσω στο ποιος χάνει και μετά να δούμε το πού μπορεί να αντέξει η τράπεζα, γιατί οι αντοχές μέσα στο σύστημα είναι πολύ μεγαλύτερες. Κάποιοι έχουν βαλθεί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία από τον Μάρτη να μας παρουσιάζουν ένα απίθμενο βάθος, μια καταστροφή, σε χωρίς περίπτωση πάντο. Που κάνουμε ναι. κάτι διαφορετικό από αυτό που μας προτείνεται. Ναι. Όπως έγινε με το συνεργατισμό, όπως έγινε με το κουρέματα, όπως έγιναν με τόσα άλλα. Ελάτε στην Εγώ εισήγηση. Θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ποιος θα πληρώσει το τίμημα. Και αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι το τίμημα θα το πληρώσει ο μέσος Κύπριος, αυτός ο οποίος έχει μια πρώτη κατοικία και δεν μπορεί να αντέξει το κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού. Θα του πάρουμε το σπίτι, λέτε. Ο άνεργος και αυτούς που έχουμε καθήκον ως πολιτεία να προστατεύσουμε, αγαπητοί Χρήσαντε. Αλλιώς τι να την κάνω την πολιτεία, τι να κάνω τα διοικητικά συμβούλια, τι να κάνω ναι. τους βουλευτές μας ή τους υπουργούς οικονομικών. Κύριε Φλωριντιάδη, αυτό το σχέδιο με τον διαχωρισμό της τράπεζας έχει εναλλακτική. Θα μπορούσε δηλαδή αυτό το νέο διοικητικό συμβούλιο να σκεφτεί κάτι άλλο? Είναι δύσκολο να πούμε έτσι εκ του προχείρου. Είναι θέμα που χρειάζεται αρκετή μελέτη. Ναι. Αλλά σίγουρα μέσα σε μια τράπεζα είναι αναγκαίο να μπορεί μια τράπεζα να πάρει και δύσκολες αποφάσεις και σε κάποιες περιπτώσεις που δεν πάει άλλο το πράγμα να μην το παρατραβάει και να λέει αυτό το δάνειο μετά πολλών πολλών ετών θα καρποφορήσει και θα είναι εντάξει. Άρα αυτές τις δύσκολες αποφάσεις που κλείνεται να πάρει τόσο και το συμβούλιο που θα δώσει την κατεύθυνση και ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής. Δεν λέω ότι είναι πάντα προς το καλύτερο ή πρέπει να προστρέξεις για να πάρεις αυτή την απόφαση, αλλά γι' αυτό είπα ότι θα κριθούν και από το έργο κατά πόσον ορισμένες δυνατόν δύσκολες αποφάσεις, γιατί μίλησε και ο φίλος Στέλιος εδώ και για κάποια διελκυστήντα συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα που πρέπει να εξισορροπηθούν. Γι' αυτό ίσως και εγώ βλέπω την παρέμβαση της πολιτείας με πιο. Δραστικό με πιο τρόπο. Επίκη τρόπο, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα τα οποία πρέπει να ισορροπήσουν και είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ιστορία αυτή της Τράπεζας Κύπρου να έχει όσο το δυνατό πιο αισιόδοξο τέλος. Και εδώ έχει ρόλο και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία είναι ο θεσμός, ο κατεξοχήν θεσμός που ουσιαστικά αφορά στον τρόπο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έχει μεγάλη ευθύνη και κοινωνική ευθύνη η Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια στιγμή, και εδώ θέλω να το πω, ότι καλό πραγματικά και την Κεντρική Τράπεζα και την κυβέρνηση και την Βουλή να βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους. Διακυβεύεται, θεωρώ, μια ολόκληρη γενιά. Αργά ή γρήγορα, αγαπητοί Χρήσανθε, θα δούμε μια άσπρη μέρα, θα δούμε ρυθμούς ανάπτυξης. Το θέμα είναι πόσο στο μέλλον θα συμβεί αυτό και τι θα χάσουμε, τι θα απολέσουμε. Θα αφαιμάξουμε την κυπριακή οικονομία από την νεολαία της, η οποία θα ουσιαστικά μεταναστεύσει, ή θα μπορέσουμε να διατηρηθούμε στον τόπο των προγόνων μας. Αυτό είναι το διακύβευμα.